το εστιατόριο θαλασσάκι στα Ιστέρνια, όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν από μετριοφροσύνη, το θαλασσάκι είναι ένα τοπόσιμο του νησιού, των Κυκλάδων, ένας μαγνήτης, ένας από τους λόγους που σήμερα η Τίνος μπορεί να περηφανεύεται ότι είναι γαστρονομικός προορισμός. Είναι επίσης οι δυο αυτοί τύποι, μαζί με μια χούφτα άλλου στυνιακούς εστιάτορες, προτεργάτες μιας μοναδικής κίνησης που συνέβεσε με επιτυχημένο τρόπο τον πρωτογενή τομέα με την εστίαση και τον καταναλωτή. Τους καλώ λοιπόν να συστηθούν μόνοι τους, και όχι όπως συστήσα εγώ, να μας συστήσουν το θαλασσάκι, να μας μιλήσουν για τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα εστιατόριο και την αλλαγή που μπορεί να επιφέρει στον αγρότη, στον πρωτογενή τομέα και να μας πούν αυτή την πολύ ωραία ιστορία του Τίνος Food Pass. Άρη, Αντωνία. Εγώ είμαι η Αντωνία. Μαγειρεύω στο θαλασσάκι. Φέτος θα είναι το 22ος χρόνος. Για να συνδεθώ με αυτά που λέμε, νομίζω ότι η πρώτη ύλη είναι ο δάσκαλος. Όσο συνδεόμαστε, όταν τα πρώτα πράγματα που η πρώτη μου σχέση με τη γη ήταν όταν πρωτοφύτεψα ρόκα και καρότα, μετά μυρωδικά και βότανα και ήρθα νομίζω πιο κοντά στη γη και στον κόπο. Τους αγρότες, από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε στα Ιστέρνια, τους συμπαθούσα, τώρα νομίζω τους λάτρευα, τώρα νομίζω τους αγαπάω. Δηλαδή, μιλάω για αυτούς, είτε το Λουκιανό, το Μαθιό, το Φαβιανό, έχουν όλοι και παρόμοια ονόματα, τον κύριο Νίκο. Νομίζω, δηλαδή, ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα υπήρχα και δεν θα υπάρχω και δεν μπορώ να υπάρξω. Οπότε, αυτά τα σπουδαία πράγματα που παίρνω από αυτούς τους ανθρώπους, με αυτά τα σπουδαία πράγματα μπορώ και δουλεύω. Και αυτοί οι άνθρωποι παράγουν κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο κάνει σπουδαίο και αυτό που παράγω εγώ. Και είμαστε και οι δυο, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Ένα εστιατόριο, εγώ δεν ξέρω, δεν άργησα πολύ να το καταλάβω. Βέβαια, επειδή δεν ήταν οι γνώσεις μου, δεν έχω γνώσεις πάνω στη μαγειρική και το πάλευα, κατάλαβα σιγά σιγά ότι αυτός είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει στο να περνάω καλά. Δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου να επιτύχω. Αλλά η σωστή χρήση της πρώτης ύλης ήταν αυτό που και το εστιατόριο έκανε γνωστό και γνωστή τη δουλειά μου και γνωστό τον τόπο μου. Και όσο πιο πολύ το χρησιμοποιώ, τόσο πιο περήφανη είμαι και τόσο πιο καλά πράγματα παράγω. Με τους αγρότες είμαστε σε ένα ανοιχτό διάλογο ποιότητας. Βοήθατε άλλη λίγο. Να κάνω μια ερώτηση για τον Νία, αν μου επιτρέπεις. Όταν ξεκινούσατε, τι είναι αυτό που σας οδήγησε να βασίσετε το μενού σας πάνω σε τοπικά προϊόντα και όχι ας πούμε σε μια ευκολία του, ξέρω εγώ, του προμηθευτή που θα σας φέρει από όπου βρει προϊόντα, ίσως και πιο συμφέροντα. Πώς ήταν αυτό, φαντάζομαι ότι έγινε σιγά σιγά, αλλά ποια ήταν η σκέψη πίσω από αυτό? Πολύ σιγά σιγά, είναι πιο νόστιμα. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι θέλω να βαστάω στα χέρια μου πολύ νόστιμα πράγματα. Νόστιμα πράγματα φτιάχνω. Γι' αυτό και σιγά σιγά νομίζω ότι, και αυτό έγινε βέβαια πολύ σιγά σιγά, τώρα με πιο μεγάλη δύναμη βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να αφαιρούμε και όχι να προσθέτουμε. Όχι για να είμαστε κοντά στον τόπο, χιλιομετρικά μόνο, αλλά για να είμαστε μέσα στην ουσία του τόπου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Κάθε εστιατόριο έχει μια στρατηγική βέβαια και νομίζω ότι αυτή η στρατηγική εδώ και χρόνια την παλεύουμε. Καλησπέρα και από μένα. Να σας δώσω μια εικόνα. Την πρώτη μέρα που άνοιξε το θαλασσάκι,
κλασικά και μην έχοντας ζήσει στα Ιστέρνια, παρότι εγώ κρατάω από τη γιαγιά μου από εκεί, αλλά ποτέ δεν έζησα το χωριό ιδιαίτερα. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, τις πρώτες μέρες που έπρεπε να ανοίξουμε, έρχονταν τα φορτηγάκια και άδειαζαν από τα σούπερ μάρκετ κατευθείαν, γιατί το μαγαζί φαινόταν ότι θα έχει μια δυναμική. Μέσα στις πρώτες μέρες, λοιπόν, συνειδητοποιήσαμε ότι, πράγμα το οποίο δεν ήταν εικόνα μας, δεν το ξέραμε, ότι κάθε απόγευμα μία ομάδα από μανάβηδες, αγρότες ουσιαστικά με τα αγροτικά τους, έρχονταν και έφταναν στον όρμο Ιστερνίων και πουλούσαν ό,τι είχαν. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι και κάποιοι άλλοι έρχονται το πρωί. Άλλοι λοιπόν έρχονταν το πρωί και άλλοι έρχονταν το απόγευμα. Άρχισε λοιπόν να μην υπάρχει λόγος να παίρνουμε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρξε κάτι άλλο που ήταν σοκαριστικό. Εμείς έχουμε μεγαλώσει και έχουμε τελειώσει το σχολείο στην Τίνο και οι δύο. Ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών, συμμαθητών μας, ήταν από χωριά. Οι γονείς τους ήταν αγρότες. Όλοι οι γονείς τους ήξεραν, γιατί ήμασταν συμμαθητές με τα παιδιά τους. Ήξεραν τα παιδιά. Εμείς όμως σπάνια τους ξέραμε, σπάνια τους γνωρίζαμε. Οπότε ξαφνικά συνειδητοποιούμε και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή οι αγρότες της Τίνου είναι οι γονείς των φίλων μας, των συμμαθητών μας. Πράγμα το οποίο δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο, γιατί η λαϊκή αγορά, ας πούμε, της Τίνου τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο λειτουργούσε και ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή έβλεπες 2-3 αυτοκίνητα κοντά στο πλοίο που έβγαζαν προϊόντα. Κάποιες φορές και τα περισσότερα τον Αύγουστο, αλλά με πολύ λίγα προϊόντα. Η πραγματική λοιπόν παραγωγή δεν έφτανε ποτέ, εννοείται, στα σούπερ μάρκετ και δεν έφτανε ποτέ σε μια κοινή θέα, να το πούμε. Οπότε αυτό το πράγμα μας βάζει κατευθείαν σε αυτή τη λογική. Ότι αφού τα πράγματα ήταν τέλεια και αφού τα πράγματα ερχόταν κατά περίεργο τρόπο και στην πόρτα μας, φανταστείτε ότι το εστιατόριο μας είναι 24 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Όλα για μας είναι δύσκολα. Τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, αν για κάποιο λόγο ξεχνούσαμε να πάρουμε γάλα για τα παιδιά μας, έπρεπε να κατεβούμε στη χώρα. Οπότε όλο αυτό αρχίζει να φτιάχνει μια αλυσίδα και με την Αντωνία που έχει και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα υλικά αυτά και για τον τόπο, γιατί και ο παππούς ήταν αγρότης και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, γίνεται ο πρωταγωνιστής. Αυτό το αλυσβερίσι δηλαδή αρχίζει να μας αλλάζει το μυαλό εντελώς, το οποίο έγινε από μόνο του. Έγινε από τον τόπο τον ίδιο, από τους ανθρώπους του. Και για να σας φέρω και στο footpath, σιγά σιγά, αυτό το πράγμα, αφού γίνεται βίωμα σε εμάς και πια γίνεται όλο και περισσότερο και προσπαθούμε όλο και περισσότερα και αυτό ακούγεται όλο και περισσότερα, ξαφνικά το μαγαζί αρχίζει να γίνεται γνωστό. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση αρχίζει να μεγαλώνει και με τα καινούργια εστιατόρια και με τα παλιά εστιατόρια και όλοι αρχίζουμε και ψάχνουμε, γιατί μας ψάχνουν και οι μανάβηδες πια, όλα τα εστιατόρια ψάχνουν αυτές τις ιδιαίτερες πρώτες ύλες ακόμα πιο έντονα. Το 2015, αφού κλείνουν τα μαγαζιά, με παίρνει ένα τηλέφωνο ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ο Αντώνης Ψάλτης. Ο Αντώνης Ψάλτης είναι μάγειρας, ίσως από τους λίγους στην Τίνο, ο οποίος έχει σπουδάσει κιόλας. Και έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Και έχει έρθει πια και αυτό στο νησί και ανοίγει ένα δικό του εστιατόριο. Με φωνάζει λοιπόν μια μέρα και μου λέει, Άρη, νομίζω, στην Τίνο λοιπόν υπήρχε και ένα σύλλογος υγειονομικού ενδιαφέροντος σχεδόν ανενεργός. Μου λέει λοιπόν ο Αντώνης ότι σκεπτόμαστε να επανενεργοποιήσουμε αυτό το σύλλογο και να προσπαθήσουμε να δούμε αν τελικά η Τίνος είναι γαστρονομικός προορισμός. Και αν τέλος πάντων αυτό όλο το πράγμα μπορεί να μας βάλει σε μια λογική και πιο
ομαδικά να στηρίξουμε την πρώτη την παραγωγή. Και αφού δώσαμε τα χέρια και την άλλη μέρα βρεθήκαμε και με τον Γιώργο τον Αμυραλή, οι οποίοι είναι οι δύο που ξεκίνησαν όλη αυτή την κίνηση, είχαν την αρχική ιδέα, και είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φτάσουμε μέχρι τέλους αυτό, να το ανακαλύψουμε. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πρώτα να καταλάβουμε αν η Τίνος είναι γαστρονομικός προορισμός. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Άγγελος. Διαλέξαμε λοιπόν 5 ανθρώπους, 7 νομίζω την πρώτη χρονιά, οι οποίοι θεωρούσαμε από αυτά που είχαμε ακούσει, χωρίς να ξέρουμε κανένα, να μας βάλουν στο κλίμα αν το νησί μας είναι γαστρονομικός προορισμός, και 5 άνθρωποι μαζί με αυτούς τους 10 καλεσμένους σε σύνολο περίπου θα ήταν, κάνουμε μία βόλτα στο νησί, μιλάμε και τους ακούμε να μας λένε αν η Τίνος έχει, μπορεί να γίνει γαστρονομικός προορισμός. Έχει πια η Τίνος 4 τυροκομεία, 7 εινοποιεία, μια μπύρα, κτηνοτροφική παραγωγή. Για ποιο λόγο να μην είναι γαστρονομικός προορισμός? Έχουμε λοιπόν όλη τη βάση, ας πούμε, εκτός το να βρεθούμε όλοι μαζί και να δούμε αν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή όλες αυτού του τύπου, ας πούμε, οι κινήσεις τελειώνουν ακριβώς γιατί δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Άρα το μεγάλο στοίχημα, αφού είχαμε δει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, μπορεί να συμβεί στο νησί, ήταν να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να βρεθούμε και όλοι μαζί. Να κάνουμε δηλαδή κάτι όλοι μαζί για αυτό το πράγμα. Το οποίο βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι καλά είναι, στην πορεία θα πω κι άλλα, αλλά ίσως να το κάνουμε πιο κουβέντα, έτσι όπως έλεγε και ο Άγγελος πριν. Πες μας λίγο τι είναι αυτό το Τίνος Φωτσπάθης και αυτός που δεν ξέρουμε. Τι συνέβαινε εκεί, τι συνέβη? Και μετά αυτό τι αντίκτυπο είχε στους παραγωγούς, δηλαδή τι άλλαξε? Γιατί ναι, σαν να άλλαξε κάτι μετά, έτσι δεν είναι? Εκείνο που μετά το πρώτο φεστιβάλ, σίγουρα επειδή ήταν αρκετά λίγοι αυτοί που το ξεκίνησαν, υπήρξε μια δυσπιστία σε αυτό το πράγμα. Μεγάλη. Για το ποιο λόγο πάει να γίνει όλο αυτό το πράγμα και γιατί θα έπρεπε να προβληθούν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι. Όταν το διαπιστώσαμε αυτό, εκείνο που κάναμε είναι να μην αφήσουμε να δημιουργηθεί τέτοια απόσταση. Δηλαδή ακούγαμε, ας πούμε, ότι η Αντωνία είπε ότι αυτό όλο γίνεται, ας πούμε, για να προβληθεί το θαλασσάκι. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις προς ανθρώπους που ακούγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πολύ συγκεκριμένες και συνεχείς. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να αρχίσουμε να μιλάμε. Αυτό έγινε για ένα ολόκληρο χειμώνα. Και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, στο τέλος κάθε εκδήλωσης, αυτό την πρώτη χρονιά ξεκίνησε με 5 άτομα και σήμερα θα δείτε φωτογραφίες που στην κοιλιά, το κεφάλι του ενός είναι στην κοιλιά του άλλου και μπορεί να είναι και 300 άτομα. Και 400 άτομα να συμμετέχουν σε όλο αυτό, από όλο το κομμάτι, όχι από όλο το φάσμα, όχι μόνο από τους εστιατόρες. Άρα λοιπόν κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματά μας. Όχι όλα, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδη κουβέντα μεταξύ μας. Και βέβαια όλο αυτό το πράγμα να απλώσει σιγά σιγά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και όλοι μαζί. Γιατί μιλάμε τώρα για ιδιοκτήτες, για ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά, οι οποίοι έπρεπε ξαφνικά να γίνουν λατζιέριδες, να γίνουν εργάτες, να κουβαλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα στα βουνά, σε σημεία πρόσιτα. Ή να μην να είναι πίσω από την κάμερα, ας πούμε, και να μην τους ξέρει κανείς ότι έχουν βοηθήσει. Αυτό λοιπόν όλο, αυτή όλη η διαδικασία, συγγνώμη.
Απλά επειδή θέλω να καταλάβουν όλοι τι είναι αυτό ακριβώς που κάνατε. Δηλαδή, εσείς συναντηθήκατε λοιπόν μαγαζάτορες, εστιατόρες της Τίνου, έτσι, μαζί με παραγωγούς και εθελοντές και σχεδιάσατε κάποιες δράσεις στο νησί. Όπου ο κόσμος ερχόταν και γνώριζε, έτσι. Απλά λίγο αυτό ήθελα να το περιγράψετε κάπως πώς το κάνατε και να πείτε και στο τέλος πώς ωφελήθηκαν και οι αγρότες από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επειδή, αυτό το λέω επειδή γνωρίζω τη διαδικασία που έχει ακολουθεί αυτό. Όταν λοιπόν αυτό συνειδητοποιήθηκε που σας είπα πριν αποκλειστικά, έπρεπε να μην γίνονται εκδηλώσεις σε μαγαζιά. Άρα έπρεπε να πάμε έξω από αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν ουσιαστικά ήταν τα χωράφια. Ήταν τα χωριά μας, ήταν οι πλατείες τους, ήταν όλο, ήταν αυτό που ψάχναμε και προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε. Αυτό λοιπόν ξεκινούσε από τη βιβλιοθήκη, που ο άνθρωπος εκεί της βιβλιοθήκης, ο Νίκος Ογκίζης, μας έδινε όλη τη βιβλιογραφία και ανάλογα με το τι αποφασίζαμε ότι θέλουμε να βάλουμε σαν στόχο το πιτσούνι, θέλαμε να βάλουμε σαν στόχο τη σκαλονή στα προϊόντα, θέλαμε... Έτσι λοιπόν, βάζοντας αυτό το στόχο, διαβάζοντας, μιλώντας με τους λαογράφους, καταλήγαμε στο χωριό. Καταλήγαμε στους ίδιους τους αγρότες, μέσα στα χωράφια τους πολλές φορές, μέσα στους κήπους τους επίσης πολλές φορές και αρχίζουμε να συνδεόμαστε όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή η αλληλεπίδραση μαζί με όλο αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε μεταξύ μας, που έγιναν άπειρες συζητήσεις και γίνονταν άπειρες συζητήσεις για τα τοπικά προϊόντα, σε συνδυασμό με το ότι μέσα σε αυτό το 7ήμερο πάντα υπήρχαν σεμινάρια μαγειρικής ή κουβέντες, φτάσαμε σε ένα σημείο όλοι να ζητάμε όλο και περισσότερο προϊόντα. Όλοι να προσπαθούμε να διαφημίζουμε τα προϊόντα και να αισθανόμαστε ότι είμαστε και λίγο πίσω αν τα εστιατόρια μας δεν έχουν μπροστά ακριβώς τα προϊόντα του τόπου. Οπότε άρχισαν να πληρώνονται λίγο καλύτερα, άρχισαν να προσπαθούν λίγο περισσότερο, γιατί τα σούπερ μάρκετ εννοείται ότι πια τα υλικά και όλα τα προϊόντα τα φέρουν πολύ φτηνότερα, να ψάχνει όλοι οι πελάτες μας που δεν είναι ντυνιακοί και δεν έχουν άμεση πρόσβαση, ρωτάνε και ψάχνουν να βρουν το κτηνοτρόφο, ψάχνουν να βρουν το καλό κτηρί, ψάχνουν να βρουν πού μπορούν να πάρουν ή πολλές φορές ζητάνε και παραγγελίες να τους στέλνουν στα σπίτια τους ή και πολλές φορές φεύγοντας προετοιμάζουν το μανάδι και του λένε θα φύγω, τάδε του μηνός, θέλω ένα τελάρο ντομάτες να τις πάρω μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να φεύγει από την Τίνο που να μην έχει στο πόρπαγκάς του κάποια προϊόντα εκείνης της εποχής που έχουν πλεόνασμα οι μανάδιδες. Και έχει και αρχίσει και με αυτούς να δημιουργείται μία εμπιστοσύνη τέτοια που να τους κάνει να μπορούν να επενδύσουν και λίγο παραπάνω στον τόπο τους. Αυτό. Επειδή γνωρίζετε και το ξέρω ότι γνωρίζετε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες στον τόπο, στην Τίνο? Νομίζω ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις πια. Το βασικό είναι ότι δεν έχουν γνώσεις, δεν βοηθάει ο τόπος, δεν υπάρχει πολύ νερό, δεν υπάρχουν εκτάσεις. Είναι πολύ λίγοι. Δεν ξέρω αν πετυχαίνουν τις τιμές που θέλουν. Εγώ σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω, σας το έχω πει και ιδιαιτέρως, ότι αν η Αγκινάρα κάνει μισό ευρώ, εγώ πρέπει να την πληρώσω ένα. Και προκαλώ και άλλους να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πληρώσουμε εμείς οι μαγαζάτορες που μπορούμε να βάλουμε και 30 λεπτά πάνω σε κάτι που πουλάμε. Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε αξία στα πράγματα που παράγουν οι αγρότες μας. Είναι υποτιμημένα γιατί ακριβώς σταμάτησαν να έχουν αυτή τη φήμη που είχαν παλιότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι μικρές παραγωγές δεν έχουν την ανάλογη προώθηση έτσι ώστε να πιάσουν μια τιμή αξία να τους κρατήσει στα χωράφια τους. Η Τίνος
είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι από τους πιο hot, ας πούμε, προορισμούς. Είναι σίγουρο το ότι χτίζονται όλο και περισσότερα πράγματα. Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, όλο και περισσότερα καταλήμματα, πολύ προσεγμένα, προσπαθούμε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη με τα άλλα νησιά. Όμως η διαφορά αυτού του τόπου είναι η έκταση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτή τη ζωή. Η Τίνος ήταν ένα αγροτικό νησί. Ίσως από τις Κυκλάδες, μαζί με την Άξο, τα μεγαλύτερα σε όγκο ανθρώπων που έκαναν αυτή τη δουλειά. Δεν υπήρχε σημείο στο νησί που να μην είναι, όσο δυσπρόσιτο και να ήταν, να μην ήταν καλλιεργημένο. Δεν υπήρχε. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλές μπεζούλες. Δηλαδή δεν πήγαιναν οι άνθρωποι να κάνουν μπεζούλες για να φαίνονται όμορφες. Χρειαζόταν να καλλιεργήσουν τον τόπο. Στις αρχές του 1900 η Τίνος είχε 32.000 κόσμο. Πού να ταϊστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και η μόνη εισαγωγή που έκανε ήταν σιτηρά. Τίποτα άλλο. Και αυτό κάναν προσπάθειες να μην το κάνουν. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει ο τόπος. Δεν είχε τα πολλά νερά και τις καλές εκτάσεις. Το μόνο που χρειαζόταν να φέρει. Τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν το πράγμα της μικρής παραγωγής προσπαθούμε ή τέλος πάντων η φιλοδοξία και όλου αυτού του εγχειρήματος, αλλά νομίζω και των περισσότερων μαγαζιών πια στο νησί μας, είναι να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν μια υπεραξία στο προϊόν τους, που θα τους κάνει να ζουν πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται να ζούμε όλοι οι υπόλοιποι βάσει του τουρισμού καλύτερα και αυτοί να είναι όλο και χειρότερα και να μειώνονται και περισσότερο. Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν θα υπάρχει μετά, θα χαθεί εντελώς η προσωπικότητα του νησιού, η αλήθεια του, για να δεν στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ όταν ζητάω κάτι από έναν μανάβη, από έναν φίλο γεωργό, το ζητάω, τον παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θέλω να έχω μαντανό. Σε παρακαλώ, θέλω να έχω ρεβίθια. Σε παρακαλώ, θέλω να φυτέψεις για μένα φέτος πιο πολλά πεπόνια. Θέλω να έχουμε, να σου δώσω αυτές τις ντομάτες. Νομίζω ότι τους παρακαλώ. Και τους ευχαριστώ κιόλας. Επίσης, υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα. Η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να είναι μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν. Διότι δεν έχουν, είναι ελάχιστες οι ποσότητες που βάζουν. Οπότε το εισόδημά τους είναι πολύ χαμηλό το χειμώνα, διότι δεν καταναλώνουμε ακόμα και εμείς οι Δυνιακοί πράγματα δικά τους. Δεν θα πάμε εύκολα στη Λαϊκή εδώ να αγοράσουμε ντομάτες όταν κάνει κρύο και μπούμε στο σούπερ μάρκετ και θα πάρουμε και δύο λεμόνια ή δύο μπανάνες ή δεν θα πάρουμε τα πορτοκάλια από κάτω. Θα πάμε να τα πάρουμε από το σούπερ μάρκετ γιατί κρυώναμε, γιατί μέσα σε όλα... Και θα πάρετε και τα πορυπατικά σας από εκεί. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο χειμώνας λοιπόν είναι ένα πρόβλημα για αυτούς. Είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει αυτό δηλαδή να το σκεφτούμε όλοι. Άρα δεν ακολουθούν την πορεία των εστιατορίων που ας πούμε με τη σεζόν την καλοκαιρινή εσείς θεωρητικά θα ζήσετε και το χειμώνα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους παραγωγούς. Αυτό λες, Άρη. Όχι, γιατί υπάρχουν πράγματα. Ναι. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η άνθηση των εστιατορίων, δεν θέλω να βγάλω τη θετική είδηση, δεν ψάχνω αυτό. Απλά επειδή έχουμε δει αυτή την αλλαγή να συμβαίνει, που δεν συνέβαινε 10 χρόνια πίσω, ίσως 12 χρόνια πίσω, αυτή η άνθηση των εστιατορίων στην Τίνο, όλο ένα και περισσότερα καλά εστιατόρια στο νησί και όλο ένα και περισσότερος κόσμος, τουρισμός ενώ αυξάνεται και καλός έχω την αίσθηση, ποιοτικός τουρισμός, δεν υπάρχουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στον κύκλο μας άνθρωποι που να μην έχουν επισκεφθεί την Τίνο έστω ένα τετραήμερο, πενταήμερο, ας πούμε. Δηλαδή όλοι μιλάνε για την Τίνο, μιλάνε για το Θανασάκι, μιλάνε για τα άλλα εστιατόρια κτλ. Αυτό λοιπόν έχει ωφελήσει, έτσι δεν είναι, τους παραγωγούς αυτή τη στιγμή.
Θέλω να πω η στροφή προς το τοπικό προϊόν. Εγώ στην προηγούμενη καραντίνα που ήμασταν και κατέβαινα στη Λαϊκή και πάντα μου αρέσει να ψωνίζω από εκεί και ψωνίζω ό,τι υπάρχει. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική κουβέντα του Κώστα, ένα παλικάρι πιο μικρός από μένα που είναι από τον πατέρα του Γεωργός και ο ίδιος πια. Μου λέει, Αντωνία, τώρα κατάλαβα, μου λέει, τι δύναμη έχει ένα εστιατόριο. Γιατί ίσως το θεωρούν απλό να πάω να πάρω 20 κιλά ντομάτες και 30 κιλά πατάτες και 10 κιλά κολοκύθια, τα οποία αυτά για να μπορέσει ένας άνθρωπος, δηλαδή για να τα μαζέψει αυτό από Γιαννική, το οποίο δεν το είχε καταλάβει. Όταν λοιπόν κλείσαν τα μαγαζιά, αυτά που ανοίγουν Σαββατοκύριακο, αυτά που ανθούν μέσα στο χειμώνα, είναι μεγάλη διαπίστωση. Λέω, Αντωνία, τώρα κατάλαβα, μου λέει, πόση δύναμη έχει το εστιατόριο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε η Τίνος με όλη αυτή την κούραση που τραβάμε, γιατί είναι καλοκαιρινή η δουλειά μας, όλων, σε όλους τους τομείς, δηλαδή είναι πολύ πιο έντονη. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά εστιατόρια ανοιχτά το χειμώνα, αλλά σίγουρα το ότι αυτή τη στιγμή μεγαλώνει η σεζόν και από το Πάσχα πια μέχρι τα τέλη Οκτώβρη υπάρχει μία αυξανόμενη κίνηση στα εστιατόρια, σίγουρα είναι πάρα πολύ αποδοτικό και για αυτούς. Σίγουρα είναι πολύ, πολύ διαφορετικό για όλους μας. Δηλαδή πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα κάποια από αυτά τα παιδιά που συζητούσαμε και πριν, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην χρειάζεται να πουλάνε κάπου αλλού εκτός από εστιατόρια. Δηλαδή δεν θα φτάνουν τα προϊόντα τους, γιατί η γη είναι δύσκολη, παιδιά, εδώ στις Κυκλάδες. Πολύ δύσκολη. Λίγο νερό, ξηρασία, βοριάς. Βάζεις πατάτες και δεν ξέρεις πόσες θα βγάλεις. Κουράζονται πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσεις τις Κυκλάδες από το να καλλιεργήσεις την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και όλοι οι Γεωργοί δηλαδή είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, οι άνθρωποι που είναι πολύ εκτεθειμένοι στα πάντα. Αλλά και εδώ στις Κυκλάδες, τι να σας πω, φέτος δηλαδή δεν έχει βρέξει καθόλου. Κλαίμε το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν θα έχουμε νερό. Το καλοκαίρι, συγγνώμη. Δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν, να ποτίσουν. Βέβαια, απ' την άλλη, αυτό κάνει τα προϊόντα αυτά να έχουν πολύ πιο συμπυκνωμένη γεύση. Αυτή είναι η διαφορά τους, ουσιαστικά. Και η αλμύρα, βέβαια, τα λάδια. Αυτό που λέτε τώρα, Άρη, ότι σε λίγο η παραγωγή δεν θα χρειάζεται να πουλούν πουθενά αλλού τα προϊόντα τους παρά μόνο σε εστιατόρια, είναι ελπιδοφόρο μάλλον. Αυτό όμως έχει λειτουργήσει σαν κίνητρο για να ασχοληθούν και άλλοι στον τόπο με τον πρωτογενή τομέα. Έχετε δει δηλαδή να πληθαίνει, να αυξάνονται οι αγρότες στο νησί. Ή απλά αυτοί στέκονται καλύτερα στα πόδια τους, αυτοί που υπήρχαν. Ναι. Μάλλον αυτό συμβαίνει και ίσως κάποιοι που σκεπτόντανε ότι θα τα παρατήσουν μπαίνουν σε μια λογική ότι αφού τα έχω, αφού έχω δώσει τόσο κόπο, ας μείνω λίγα χρόνια ακόμα, μήπως ξέρω εγώ το παιδί μου ή μήπως να συμπληρώσω κάτι στο παιδί μου ή να φτιάξω κάτι ακόμα που θέλω ή το μεράκι τους, γιατί όταν είσαι από μωρό παιδί μέσα στη γη δεν είναι και εύκολο να φύγεις. Δεν είναι εύκολο να αποχωρήσεις. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο κίνημα, να πούμε. Ούτε έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι εκτός για να το κάνουν. Και βέβαια δεν ξέρω και πόσο εύκολο θα είναι πια, γιατί η γη πια στο νησί είναι ακριβή, έτσι. Είναι ακριβή. Δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να αγοράσει γη για να την καλλιεργήσει. Ή πρέπει να τη βρει, ή πρέπει να την πατικιάσει. Θα μπορούσαμε, Άγγελε, εμείς στα εστιατόρια, εγώ αυτό το έχω σκεφτεί πολλές φορές, θα μπορούσαμε, εγώ δηλαδή σαν εστιατόριο θα ήθελα πραγματικά να έχω τους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους συνεργάζομαι, αλλά να έχω και 2 σημεία, 3 στην Τίνο που να έχω πράγματα που ονειρεύομαι να έχω και που δεν μπορούν να μου τα δώσουν τα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να έχουμε
άτομα που δουλεύουν με την επιστασία ενός γεωπόνου. Πάντως στο μυαλό μου έχω ότι δεν με φτάνει αυτό που αυτή τη στιγμή μου παρέχουν. Δηλαδή θέλω λίγο βοήθεια. Βέβαια, την ίδια στιγμή... στις προθέσεις μας είναι να κατεβεί και ο δάσκαλος κάτω και όσο πιο πολύ μπορούμε γνώστες του αντικειμένου να δουν και να μας δώσουν και κάποιες καινούργιες προτάσεις για το πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και λίγο καλύτερη τη ζωή τους, δηλαδή και τη δουλειά τους και να προστατευτούν όσο περισσότερο γίνεται. Ίσως ακόμα και να μάθουν κάποιους καινούργιους τρόπους καλλιέργειας, πιο σύγχρονους, πιο αποδοτικούς, πιο σωστούς, χωρίς βέβαια, γιατί εδώ τα περισσότερα είναι και χωρίς πολλά λιπάσματα, χωρίς, δηλαδή υπάρχει και αυτό το πράγμα στο νησί, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και πρόσβαση και μετά ανεβαίνει και πάρα πολύ το κόστος. Δηλαδή, καμιά φορά που λένε, τα ζώα, ξέρω εγώ, έχουν αντιβίωση. Τι αντιβίωση, αυτοί άμα δώσουν φάρμακα στο ζώο για να το σώσουν, δεν θα βγάλουν τίποτα, θα μπουν και μέσα. Δεν τους συμφέρει, δηλαδή, να βοηθήσουν ένα ζώο που έχει πρόβλημα. Θα τα αφήσουν να φύγει, ας πούμε. Την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, Άρη, είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έχουμε άλλα δυο τυροκομεία στο νησί, έτσι. Έχουμε έναν αναδοχείο, έχουμε 7 ενοποιεία. Θέλω να πω, υπάρχει μία σαφής πρόοδος. Μπορεί όχι στους ανθρώπους που καταπιάνονται, αλλά και ενοποιεί το ίδιο πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι. Έχετε δει σε αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με αυτό και με την επιτυχία που έχει φέρει και τον κόσμο που έχει φέρει στο νησί το Tinos Food Paths, αν έχουν αναβιώσει καλλιέργειες τοπικές, προϊόντα δηλαδή που τα έφτιαχναν κάποιοι, τώρα τα φτιάχνουμε περισσότεροι τέλος πάντων ή σε μεγαλύτερες ποσότητες, ή οι προϊόντα που είχαν ξεχαστεί να αναβιώσουν. Εγώ στο μυαλό μου το καρύκι, ας πούμε, σαν ένα προϊόν το οποίο δεν το γνωρίζαμε και ξαφνικά πριν από μερικά χρόνια προέκυψε ένα τυρί σε μια κολοκύθα, ένας τρομερός εξωτικισμός για εμάς ο Αθηναίος, δηλαδή αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τυράκια της Τίνου κάπου τα είχαμε ακούσει, μπορεί να μην τα είχαμε φάει όλα. Το καρύκι, ας πούμε, είναι ένα καινούριο πράγμα. Ένα παλιό πράγμα, αλλά μας συστήθηκε σε εμάς ο Αθηναίος τέλος πάντων προσφάτως. Άλλα προϊόντα τοπικά. Σε κάποιο από τα πρώτα food path, από τα πράγματα που διαβάζαμε λοιπόν εκεί μέσα στις καλλιέργειες, γιατί υπάρχουν φοβερές καταγραφές και διαβάζοντας λοιπόν, η Τίνος ήταν πολύ διάσημη για όσπρια, ρεβίθια, φασόλια, κρεμμύδια, σκόρδα, αμπελοφάσουλα, αγούρια, πεπόνια. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ρεβίθια και τα φασόλια δεν υπήρχαν. Έβρισκες πολύ σπάνια από κάποιο σπίτι. Κάποια στιγμή έφτασε ένας τρελός μαθηματικός που ζει μόνιμα στην Αθήνα, καταγωγή Τρυπόταμος, ο Νίκος Αλβέρτης, ο οποίος είχε ζήσει όλα τα παιδικά χρόνια με τον πατέρα του μέσα στα χωράφια και είχε μια τεράστια αγάπη για τη γη, ο οποίος μας φέρνει δύο σακουλάκια και μας λέει θα ήθελα να δοκιμάσετε αυτά και να μου πείτε μετά τη γνώμη σας. Κρατήσαμε τα φασολάκια, ούτε ξέραμε τι ακριβώς είναι, ούτε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του και φτιάχνοντας τα κατόγια βρήκε σπόρους του πατέρα του από ρεβίθια και από φασόλια. Όταν μας τα έδειξε λοιπόν, από τα πράγματα που τον ρώτησα είναι ότι μπορούμε να τα έχουμε. Δεν γίνεται η καλλιέργεια και αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς βάσει της τρέλας του, καταφέραμε και έχουμε περίπου 160 κιλά ρεβίθια στο μαγαζί, φασόλια. Από πέρυσι έχουμε και λαθούρι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μαυρομάτικα. Και όλη αυτή η τάση γενικά έχει πάει και στα υπόλοιπα εστιατόρια. Οπότε σίγουρα
έχει ξεκινήσει να βρίσκουμε ακόμα περισσότερα αυτά τα... Δηλαδή, ναι, η καλλιέργεια ρεβίθια, φασόλια έχει αρχίσει και πάει... Αναβιώνει. Ναι. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό.